Η βιομηχανία είναι υπεύθυνη για το 6 με 8% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση? Οι ερευνητές σχεδίασαν και έκθεσαν σε αυτήν την τσιμετοβιομηχανία στο Βέλγιο ένα πειραματικό εργοστάσιο για να βρουν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Το εργοστάσιο απασχολεί περίπου 180 εργαζομένους. Παράγει περίπου 1.400.000 τόνους διαφορετικών τύπων τσιμέντου από την ίδια πρώτη ύλη, τον ασβεστόλιθο. Αλλά αυτό έχει μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Εάν παράγουμε έναν τόνο τσιμέντου, παράγουμε 0,6 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό το διοξίδιο του άνθρακα προέρχεται κυρίως από τις πρώτες μας ύλες. Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε τεχνολογίες που θα δεσμεύουν αυτό το διοξίδιο του άνθρακα, ώστε να μην εκπέμπεται στο περιβάλλον και στον αέρα. Για την έβρεση τέτοιων τεχνολογιών, το εργοστάσιο συνεργάζεται με επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Project LILAC. Το αποτέλεσμα είναι αυτή η μονάδα ύψους 60 μέτρων. Ένας πιλωτικός αντιδραστήρας που μπορεί να απορροφήσει ήδη το 5% των συνολικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα του εργοστασίου. Αυτό είναι ένα μοντέλο του. Υπάρχει ένας μεγάλος μεταλλικός σωλήνας που θερμαίνεται εξωτερικά στους 1000 βαθμούς Κελσίου. Ρίχνουμε την πρώτη ύλη στην κορυφή και πέφτει αργά κάτω. Καθώς αυτό το υλικό θερμαίνεται, απελευθερώνει διοξίδιο του άνθρακα. Και αυτό δεσμεύεται στην κορυφή. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία αυτή απαιτεί ελάχιστες αλλαγές στη συμβατική αλυσίδα παραγωγής τσιμέντου του εργοστασίου. Επιτρέπει τη δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα χωρίς τη χρήση επιπλέον χημικών. Υπάρχουν όμως διαφορετικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το υλικό πρέπει να μπορεί να κατεβαίνει στον αντιδραστήρα, ρέει στον αντιδραστήρα, φτάνει στο κάτω μέρος και από εκεί μεταφέρεται στις άλλες μονάδες του εργοστασίου. Οι άλλες σημαντικές τεχνικές παράμετροι διασφαλίζουν ότι έχουμε μεγάλη θερμότητα στον αντιδραστήρα και ότι τη χρησιμοποιούμε στα σωστά μέρη. Ο στόχος είναι να μπορούμε να απορροφήσουμε όσο περισσότερο διοξιδίου του άνθρακα γίνεται, με τον πιο ασφαλή και ενεργειακά αποτελεσματικό τρόπο. Οι ερευνητές χρειάζεται να επιθεωρούν διαρκώς την ασφάλεια και την επάρκεια της διαδικασίας, τόσο στο ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον, αλλά και στον αντιδραστήρα. Παίρνουμε την σκόνη πριν μπει και μετρούμε την ποσότητα του διοξιδίου του άνθρακα που εισέρχεται. Και μετά κάνουμε μέτρηση μετά το πέρασμά της από τον αντιδραστήρα. Η διαφορά είναι η ποσότητα που δεσμεύουμε. Οι επιστήμονες προσπαθούν τώρα να ενισχύσουν την τεχνολογία ώστε να μπορούν να δεσμεύουν το 95% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα των εργοστασίων και να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας. Επειδή αναμένουμε να δεσμεύονται πολύ καθαρές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα με μερικά βήματα καθαρισμού, μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία τροφίμων. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην καλλιέργεια φυτών, στη δημιουργία νέων καυσίμων, αλλά και σε υλικά που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων προϊόντων. Σύμφωνα με μελέτες, η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στο να πετύχουμε μείωση κατά 80% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη μέχρι το 2050.